Hello there, καλή χρονιά. Ελπίζω αυτή η χρονιά να μην είναι τόσο cringe όσο το 21. Γενικά. Ελπίζω γενικά τώρα αυτές τις μέρες που έχουμε γιορτές να περνάτε καλά, να είστε με τους δικούς σας, με όσους αγαπάτε. Γενικά positive vibes κτλ. Μιλώντας για γιορτές, aka Χριστούγεννα, πλησιάζουν τα δεύτερα Χριστούγεννα για εμάς, τα οποία δεν είναι άλλα από την banlist. Και τι banlist θα μπορούσε να γίνει άμα δεν κάτσω εγώ να κάνω τις προβλέψεις μου που πέφτουν πάντα μέσα. Ας μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Imperial Order, fuck that card. Έχει κουράσει απίστευτα. Κανείς δεν τη θέλει πια. Ακόμα και ο ίδιος ο πατούχος, ξέρω εγώ, έχει πει ότι θα φάει ban. Μαζί με το Imperial Order πρέπει να φύγει και το Mystic Mind. Η κάρτα είναι απλά ηλίθια. Δεν έχει κάνει ούτε ένα fair πράγμα όσο υπάρχει. Το Yu-Gi-Oh θα είναι καλύτερα χωρίς αυτήν. Αυτά θα είναι απλά τα bans που θα έχουν να κάνουν απλά με staples που υπάρχουν σε αυτό το format. Οπότε πάμε στα bans που σχετίζονται άμεσα με τα decks. Πρώτο και full βασικό, Arc Nemesis πρώτος. Το Short Soul θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ fun και fair deck, άμα δεν ήταν για τον πρώτος. Και μόνο το γεγονός ότι μπορείς να ψάξεις πανεύκολα αυτή την κάρτα και με Emergence και με το Circle, πώς το λένε, τη Quick Play που ψάχνει Worm Terras, και το γεγονός ότι μπορείς να κατεβάσεις πανεύκολα αυτή την κάρτα με banish 3 με διαφορετικά attribute, να κάνεις declare ένα attribute που είναι στο field και ο αντίπαλός σου να μην μπορεί να κάνει special summon, είναι fucking unfair και disgusting, μπορεί εύκολα να φύγει. Μιλώντας για καθυστερημένες κάρτες, Harpy's Featherstorm. Μπορείς κυριολεκτικά να κάνεις normal summon Nerval, set Harpy's Featherstorm, flip it και θα πάρεις πάλι το game. Επόμενη κάρτα είναι Artifact Scythe. Υπάρχει ένας λόγος που το Union Carrier έφαγε ban, όπως και το Buster Lock. Δεν πιστεύω ότι ισχύει η διαναλογία, ας πούμε, ότι θα πρέπει να φάει π.χ. η Dagda το ban. Για μένα μου φαίνεται λίγο ηλίθιο να φάει η Dagda ban. Γιατί ουσιαστικά άμα φάει ban το Scythe, η Dagda το πιο relevant πράγμα που μπορεί να φέρει είναι η Lancia, και όταν φέρεις Lancia απλά με Dagda μου φαίνεται πάρα πολύ specific, μου φαίνεται πάρα πολύ occasional, το οποίο θα μπορούσε να είναι relevant μόνο σε συγκεκριμένα matches που έτσι και αλλιώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, κανείς δεν θα παίξει Dagda για να φέρει Lancia, it's just stupid. Νομίζω αυτά έχουμε από bans που μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να πάμε στο limited section. Ένα από τα καλύτερα decks στο format, ίσως και το καλύτερο, είναι το Tri-Brigade Lirilask. Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι δεν είναι λύση ούτε το να μπανάρουμε το Simorg, ούτε να μπανάρουμε π.χ. Apex Avian ή κάτι τέτοιο. Το σωστό hit είναι να πάει Restal Starling Limited. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι επειδή με basically πολλά το card combos μπορούν να καταλήξουν στο να βγάζουν ένα F0 πριν καν κάνουν normal summon, ενώ παράλληλα να κάνουν generate ένα σημαντικό card advantage για να μπορέσουν να συνεχίσουν το combo τους, το οποίο καταλήγει σε περισσότερα disruptions. Τα επόμενα δύο limitations που μπορώ να σκεφτώ είναι Orcast Hark Horror και Thunder Dragon Colossus. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτές οι δύο κάρτες μπορούν να προσελκύσουν ένα μεγάλο κοινό που έπαιζε επί TOS format, ενώ παράλληλα οι κάρτες δεν είναι πλέον τόσο δυνατές όσο ήταν 2-3 χρόνια πριν. Πιστεύω ότι και τα δύο decks μπορούν να γίνουν πάρα πολύ ωραία contenders σε αυτό το format, εφόσον αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάρα πολλά bans που κάνουν prevent τα decks από το να ξαναγίνουν αυτό που ήταν. Semi-limited μπορώ να σκεφτώ τις... την banlist μπορεί με ευκολία να φύγει το Emergency Teleport, Skull Crobat Joker και Danger Nessie. Οι κάρτες πλέον απλά δεν κάνουν τίποτα, δεν είναι relevant στα decks που παίζουν. Το Pendulum είναι αστείο. Το Virtual World είναι ok deck, αλλά δεν νομίζω ότι το τρίτο Emergency Teleport είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Και Danger Nessie δεν παίζει πουθενά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε να γράψετε στα σχόλια τις προβλέψεις σας για αυτή την banlist. Και μέχρι την επόμενη φορά, Vas Gaming signing out.